Μ' αρέσει να μιλάω πολλά, μιλάω πολλά. Μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στα τελειώματα. Γεια σας, ονομάζομαι Κωνσταντίνα Κατάβη και κατάγομαι από δύο χωριά της Λακωνίας. Η μαμά μου από την Άρνα και ο πατέρας μου από την Πετρίνα. Πρόσφατα έμαθα ότι ο πατέρας μου προέρχεται από Τυχείο. Μεταξύ αυτών που ήρθαν από Τυχείο, μετά την καταστροφή της το 1822, ήταν και ο Στέφανος Κατράβης με την οικογένειά του. Η γυναίκα του Στέφανο ονομαζόταν Παρασκευή και ήταν το Γιώργος Μαυρίδη. Κατόρθωσαν να σωθούν φεύγοντας με βάρκα από τα Καρδάμιλα της Χίου. Έκανε 7 παιδιά, ένα από τον οποίο είναι και ο Μιχάλης Κατράβης, γεννημένος το 1843. Ο τελευταίος που φόραγε τις παραδοσιακές νησιώτικες βράκες. Ήξερε ανάγνωση και ήταν ψάρτης και αυτό τον έλεγε και αναγνώστη. Εκτός από ανάγνωση είχε μάθει και αριθμητική. Διαχειριζόταν λοιπόν το ταμείο του Κατραδέικου Κεραμιδάδου. Για μας και να ειδούν τα πουλιά, χαρούμενα μες στη φωλιά. Μαζί μας κι αυτά μετισμένα, γλυκά τραγουδούν μαγεμένα, τριμμένα στην αμυγδαλιά, για μας και να ειδούν τα πουλιά. Της Κατερίνας Μονοβασίλη, που είναι γεννημένη το 1968, οι πρόγονοι του παππού μου ζούσαν μόνιμα στα σφακιά της Κρήτης, μέχρι και το 1780 και είχαν το επώνυμο Ζουμπουλάκης. Έφυγαν από εκεί λόγω μιας ερωτικής βεντέτας, τότε πήγαν στη Μονεμβάσια, όπου άλλαξαν το όνομά τους σε Μονεμβασίτου και να μην τους βρουν οι συγγενείς τους από την Κρήτη. Όμως, λόγω των άσχημων οικονομικών συνθήκων, εγκαταστάθηκαν στην τότε Στροτζά, όπου πλέον έχει μετονομαστεί σε προσήλιο. Μέχρι το 1930, όπου έφυγαν σε ένα χωριό λίγο πιο κάτω, στην Άρνα Λακωνία. Η πρώτη μια μου γεννήθηκε στην Πάντα από τη Μικρά Ασία στο 1900. Ο πατέρας της έφυγε από πόλεμο το 1913, ενώ η μητέρα σκέφτηκε για τη συναχώρια της εκκλησίας για μόνος της να γεννούσε. Ο πρώτος σύμβολος της έφυγε το 1917 για τον πόλεμο και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Η βρέγγια μου έφυγε το 1922 για την Εθιψόλεμο του Θεομού. Πριν φύγουν, έφυξαν κάποια πολύ θυματική μέσα στην άποψη του σπιτιού τους, ενώ έφυγε κάποιοι άνθρωποι που τα κατάλαβαν. Πένθυμες πομπές σέρνονται στους δρόμους της Ανατολής. Η ελληνική Μικρά Ασία κυδεύεται. Η κατάρρευση της περιβόητης Μικρασιατικής Εκστρατείας και η μετέπειτα συμφωνία του Βενιζέλου με τον Ατατούρκ για την ανταλλαγή πληθυσμών φέρνει στην Ελλάδα 1.300.000 πρόσφυγες. Στηρημένοι από τα πάντα, προκειμένου να επιβιώσουν σε ένα εχθρικό περιβάλλον, είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν κάθε είδους εργασία και κάτω από τις οποιασδήποτε συνθήκες. Η τραγωδία των ανθρώπων μετατρέπεται σε ευλογία για τους Έλληνες επιχειρηματίες. Είναι παραδεκτό πλέον ότι η ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου οφείλεται στο φτηνό εργατικό δυναμικό που αποτελούσαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Μέσα σε αυτό το δυναμικό, πρωτεύουσα θέση έχουν τα παιδιά. Κάποιοι άνθρωποι της περιοχής της Μηχανιώνας μετέφεραν την εικόνα της Παναγιάς της Αναγνωμένης κάτω από τα ρούχα τους και την τοποθέτησαν σε μια περιοχή που ίδρυσαν, τη Νέα Μηχανιώνα. Ο δεύτερος σύζυγος της Γιάννου, ο προπάτων δηλαδή, καταγόταν από την Τραπεζούντα
Και το πρώτο κύμα διαβούλου του 2016 εκκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη και ύστερα στην Αθήνα. Ο πατέρας της μητέρας μου, ο παππούς μου, καταγόταν από την Στερνίτσα. Μετακόμισε στην Αθήνα επειδή δεν υπήρχαν πολλά εφόδια εκείνη την εποχή και δεν υπήρχε πολλή δουλειά. Και αναγκάστηκε να φύγει 5 χρονών από τη Στερνίτσα, το ίδιο και η γιαγιά μου. Ήταν όμως στη Θήβα η γιαγιά μου, καταγόταν. Ήταν χορηγή εκεί πέρα, πλούσια πόλη. Και η γιαγιά μου δούλευε πολύ σκληρά ειδικά στα κτήματα, ειδικά ανάμεσα με τη γεωργία. Πριν ευδοκίσουν να φύγουν οι Ούνοι, έδειξαν την καταγωγή τους. Δεν υπήρξε εγκατάσταση γενικότερης σημασίας που να μην γνώρισε τις επιστημονικές ανατινάξεις τους. Μερικές εικόνες από το αεροδρόμιο Τατοίου. Τίποτε όρθιο. Πραγματικά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι Γερμανοί είναι αριστοτέχνες στις καταστροφές. Μόνο που ελπίζουμε ότι με την ίδια τέχνη θα αποτελειώσουν και την καταστροφή της Γερμανίας τους. Οι τρεις γέφυρες. Ο σταθμός. Εδώ το έγκλημα ήταν τρομερό. Στις εγκαταστάσεις του πομπού, τα εκρηκτικά μηχανήματα είχαν τοποθετηθεί με τέτοιο σατανικό τρόπο, ώστε να λειτουργήσουν μόλις οι δικοί μας τα επιχειρούσαν να τον θέσουν σε λειτουργία και έτσι να τυναχθούν μαζί με το 1944, όταν έφυγαν οι Γερμανοί από τον πόλεμο, γιατί βίωσε τον πόλεμο παγκόσμιο, ήταν 15 χρονών και βρισκόταν στις τρεις γέφυρες, όπου εκεί δούλεψε μαζί με τον πατέρα του. Ώσπου οι Ιταλοί έκαναν επίθεση και κατέστρεψαν τις τρεις γέφυρες και παρανόμιμο τον πατέρα του παππού μου βασικά. Κράτουσαν κι άλλους όμιλους και μόλις είπαν το ράους, είπαν για να φύγουν όλοι οι όμιλοι τέλος πάντων και καταστράφηκαν οι γέφυρες και έπεσαν στο ποτάμο που τις είδε και ο πάγος μου. Στο όνομά του Παναγιώτης Τουρνάς, σήμερα θα σας μιλήσω για την ιστορία της προγιαγιάς μου και της γιαγιάς μου. Η προγιαγιά μου ήταν κάτοικος στη Μικρά Ασία και έφυγε το 1922 πρόσφυγα στην Ελλάδα και καταστάθηκε στη Χαλκιδική σε ένα χωριό στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής που λεγόταν Νέα Ρόδα. Εκεί πέρα γέννησε τη γιαγιά μου, η οποία έζησε εκεί πέρα και το 1946 έφυγε μαζί με τον παππού μου στη Γερμανία και έζησα μέχρι και το 2002 και όπου στα μέσα του 1956 γέννησαν την αδερφή της μητέρας μου και μετά από 10 χρόνια γεννήθηκε και η μητέρα μου. Το 2002 πήραν τα χαρτιά τους στη Γερμανία και επέστρεψαν στο χωριό. Σκέψου τώρα ότι την εποχή εκείνη για να πήγαινες στην οικοδομή, να δουλέψεις, ή πρέπει να έχεις μπάρμπα στην κορώνα. Δηλαδή, ή μπάρμπα στην κορώνα ή βουλευτή. Αλλιώς δεν έβαινες. Ήταν το πιο υγιές εργατικό δυναμικό που είχε η Ελλάδα εκείνη την εποχή. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, ηλικίες 20 χρονών, 22. Έτοιμους ανθρώπους, τους έδινε στους Γερμανούς, πάρτε τους και κάντε τους τώρα ό,τι θέλετε. Πουλούσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Κατεβαίνανε στις μεγαλοπόλεις για να υπογράψουν ένα συμβόλαιο εργασίας και να φύγουν. Οι Γερμανοί γιατροί τους περνούσαν από ψηλό κόσκινο. Τους εξέταζαν από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Καλά του λέω, τι κοιτάνε στα δόντια, γαϊδουριά είμαστε και μας κοιτάνε στα δόντια. Το 64, την άνοιξη, με άλλους τρεις φίλους, περάσαμε από εξέταση στον Βόλο από τη Γερμανική Επιτροπή, όπως είπες προηγουμένως, από τα νύχια ως την κορυφή. Μετά από τρεις μήνες, οι τρεις φίλοι μου πήραν το πράσινο φως για τη Γερμανία. Εγώ όχι. Η αιτία ήταν πως ο πατέρας μου είχε αριστερό πλευρίτη. Την πληρώνανε και εμείς τότε, τα παιδιά φυσικά. Στη Βουλή των Ελλήνων τότε είχαν μια συνεδρίαση και είπαν, εάν συνεχίσουμε να στέλνουμε τους δεξιούς στη Γερμανία, θα μείνουμε εδώ μόνο με τους αριστερούς.
επίσης η γιαγιά μου στο Σανένα Ρόδο που είχε κατασταθεί το 1946 έγινε ένα χίλιος πόλεμο με τους αντάρτες όπου για να κρυφτεί ή για να προστατευτεί μαζί με την οικογένειά της πήγαν και κρυβόντουσαν στο υπόγειο του σπιτιού. Κύριε Ταξίαρχε! Ενημερώθηκα για το αίτημά σου. Αυτό που ζητάς απαγορεύεται. Το παιδί! Θέλω το παιδί, κύριε Ταξίαρχε! Σαν Έλληνας και πατέρας σε καταλαβαίνω. Αλλά εκτελώ διαταγές. Πού είναι τώρα! Το θέλω πίσω! Πεντάρφανο! Εγώ το μεγάλωσα! Εγώ το έδωσα στην πατρίδα! Έχω στείλει σήμα στο αρχηγείο. Δεν αλλάζεις τώρα. Δεν φεύγω χωρίς το παιδί! Μονάχο εγγόνι! Θα αποδοθούν τιμές στην Καστοριά. Θα έχει παρέα τους άλλους 20. Τι να τις κάνω τις τιμές? Έπεσε με δόξα. Ποια δόξα? Δεν είναι πόλεμος ετούτο που μας βρήκε, κύριε Ταξίαρχε. Ντροπή είναι! Έλληνες να του φεκάνε Έλληνες. Εμένα, οι γονείς της μητέρας μου κατάγονταν από το γερογυμένο της μάνης και την πλάκα και την Αγγλίδα στην Κρήτη. Αλλά γεννήθηκα στην Αθήνα. Ενώ οι γονείς του πατέρα μου ήταν από δύο χωριά στα Γιάννενα, το Πολύδωρο και το Ρωμανό, αλλά μετακόμισαν στην Αθήνα για λόγους πολέμου, όπου εκεί και γνωρίστηκαν και τώρα μένουν στον Άγιο Νικόλαο. Ενώ οι γονείς της μητέρας μου μένουν στην Πετρούπολη, όπου μένω και εγώ μέχρι σήμερα. Η Πετρούπολη που πήγες, πώς λέγονταν και πού βρισκόταν? Η Πετρούπολη λεγόταν ο Άγιος Ανδρέας και βρισκόταν στην Πάτρα. Ήταν ένα παλιό σχολείο και μας μαζέψαν, είμαστε εκεί πολύ μεγάλο και μας χώρεσε όλα. Παιδιά ήταν συνήθως από την Βόρεια Ελλάδα, από τη Μύθιο, από τη Μακεδονία, που ήταν κοντά στα σύνορα και παίρναν τα παιδιά προς τα πάνω, προς τη Βουλγαρία. Ναι, και είπαμε, μας κάνανε επισκέψεις μεγάλη πρωθυπουργή, η Βασίλισσα Φρεντερίκ μαζί με τον βασιλιά τον Παύλο. Ήταν τότε ο Παύλος και η Φρεντερίκη. Άλλοι βουλευτές, ερχόταν μας επισκέπτονταν. Είχαμε διευθυντές, είχαμε δασκάλους, είχαμε ομαδάρχες. Είχαμε νυχτερινές που μας φυλάγαν το βράδυ για να κοιμόμασταν, μήπως κάποιο παιδί ήταν και πολύ μικρά παιδιά, μικρότερα ακόμα, να μην κλαίνει. Μέσα τρώγαμε, κοιμόμασταν, τα πάντα. Σχολείο κάναμε εκεί επί τόπου, κάναμε γιορτές πάντα, στις 25 Μαρτίου, στις 28 Οκτωβρίου, λέγαμε πείματα, διαλόγους, καλά περάσαμε. Τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Το ίδιο κάνει όποιος και να.
και το παιδί μας πιάνει μελαγχολία, πίκρα και πληθωρισμός. Μανούλα έλας, πως με τυραννάς, σύννεφα κρυσή νεφάκι μαζευτήκανε και βρέχει συνεχώς. Μανούλα έλας, πως με τυραννάς, σύννεφα κρυσή νεφάκι μαζευτήκανε και βρέχει συνεχώς. Ρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε, 40 χρόνια τώρα ψάχνω να σε βρω, και τώρα μου θες γελαστή και στολισμένη.